Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Δελτίο Ειδήσεων του Action στις 12 με τον Μιχάλη Θεμελή. Συνέντευξη τύπου για το φλέγον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν παραχώρησαν οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου, οι οποίοι βέβαια έχουν άλλη άποψη στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρίπολης. Ο Δήμαρχος Κορινθίων, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου, δήλωσε πως θα είναι μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο η υπογραφή της σύμβασης του διαγωνισμού και έθεσε το ερώτημα προς την κυβέρνηση αν δεν είναι περιβαλλοντικό, αλλά οικονομικό, το σκάνδαλος ΔΙΤ. Κύριε Δήμαρχε, μια σημαντική σύσκεψη έγινε στη Τρίπολη μεταξύ δημάρχων και καταλαβαίνω ότι μιλήσατε μόνο για τα απορρίμματα. Για πέστε μας. Με αφορμή κάτι ανακοινώσεις που έγιναν τελευταία ότι τάχα θα γίνει η συνεδρία του ΦΟΔΖΑ την επόμενη Τρίτη, τη Μεγάλη Τρίτη, αναγκαστήκαμε κάποιοι που έχουμε μία άλλη άποψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την έχουμε εκφράσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, να συνεδριάσουμε και να κάνουμε και κάποιες δηλώσεις. Οι δηλώσεις αυτές έχουν να κάνουν με την εκτίμηση τη δική μας για το τι δεν πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει στην Πελοπόννησο. Ξέρετε πολύ καλά ότι το έργο του ΣΔΙΤ, όπως αυτό υλοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα με ευθύνη της περιφέρειας, έχει απενταχθεί από το ΕΣΠΑ. Ουσιαστικά δηλαδή σήμερα έχουμε ένα έργο που δεν υφίσταται και έχουμε μία αρμοδιότητα που με πρόσφατο νόμο του 2016 έχει επιστρέψει στο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις του φορέα για το τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, που μιλάει για τοπικές διαχειρήσεις σε πάνω από 10 δήμους και μιλάει και μία κεντρική μονάδα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μετά και από τον εθνικό σχεδιασμό που έχει αλλάξει, πλέον θα πρέπει να μπουν πάλι από την αρχή. Για να καταλάβει ο κόσμος, ο νέος εθνικός σχεδιασμός μιλάει ότι το 50% των απορριμμάτων θα πρέπει να τα διαχειρίζονται οι Δήμοι μέσα από συστήματα διαλογής στην πηγή και μέσα από κομποστοποίηση. Μέχρι εκεί είναι η δική μας ευθύνη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πλέον τα 50% των απορριμμάτων μόνο να πρέπει να οδηγηθούν σε μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Που αυτές θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις του φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων, είτε οι τοπικές για πάνω από 10 δήμους, είτε κάποια ή κάποιες κεντρικές. Άρα λοιπόν, κανείς δεν πρέπει, και ιδιαίτερα η κυβέρνηση, να επιχειρήσει να υλοποιήσει, και θα είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο, να υλοποιήσει το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού που κατά την άποψή μας είναι νεκρός πλέον. Έγινε με βάση άλλους υπολογισμούς, με βάση τον παλιό περιφερειακό σχεδιασμό, με βάση τον παλιό εθνικό σχεδιασμό και ουσιαστικά είναι νεκρός. Θα είναι μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο να επιχειρήσουν κάποιοι να υπογράψουν μία σύμβαση η οποία έγινε με άλλες προδιαγραφές και οδηγεί, όπως θα πω σε λίγο, σε τριπλάσιο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων. Σήμερα υπάρχει ένα αποτέλεσμα στο Δήμο Πύλου Νέστορος που μιλάει για 44 περίπου ευρώ. Αν προσθέσουμε και ένα μικρό κόστος που αφορά τη διαχείριση του υπολείμματος, που όπου γίνονται διαχειρίσεις σε χυτή μιλάμε για 20 ευρώ τον τόνο, 20 ευρώ όμως το υπόλοιμα του 20%, δηλαδή μιλάμε για 4-5 επιπλέον ευρώ. Πάμε λοιπόν σε ένα κόστος κάτω από 50 ευρώ. Και αυτό χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση. Για το ΣΔΙΤ που προέκυψε το 100-120 ευρώ ο τόνος, υπάρχει και κρατική επιχορήγηση 68 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό πρέπει να προβληματίσει και τον τελευταίο πολίτη στην Πελοπόννησο. Σήμερα υπάρχει ένας διαγωνισμός που έγινε με ευθύνη του Δήμου Άργους Μυκηνών, που είχε ως οροφή την τιμή των 44,17 ευρώ ανά τόνο. Και ήρθαν 8 εταιρείες και καταλαβαίνετε ότι η τιμή που θα επιτευχθεί θα είναι πολύ κάτω από τα 44 ευρώ. Άρα λοιπόν σήμερα, πρώτον, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιους δήμους, εμάς που έχουμε μία άλλη άποψη, ότι είμαστε ανίκανοι να κάνουμε τοπική διαχείριση. Ήδη υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα και ετοιμάζονται και άλλοι διαγωνισμοί. Εμείς καταγγείλαμε σήμερα ταυτόχρονα και την κυβέρνηση.
η οποία, όπως και οι προηγούμενες, για να είμαστε δίκαιοι, το 2011, το ίδιο κάνουν και τώρα, δεν αξιολογούν τις προτάσεις που καταθέσαμε ως Δήμη της Πελοποννήσου για την διαχείριση των απορριμμάτων. Είτε αυτά αφορά την κομποστοποίηση, είτε την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ένα εκβιαστικό δίλημα σε αρκετούς συναδέλφους. Ένα εκβιαστικό δίλημα που λέει ότι προκειμένου να μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους, ας πάμε και στην ακριβή λύση που λένε ακόμα και εκπρόσωποι της άλλης άποψης. Όπως λέει ο κύριος Νίκας της Καλαμάτας, που έφυγε από τη δική μας την άποψη και πέρασε στο αντίθετο στρατόπεδο. Αυτός δηλαδή που κάποτε διαφήμιζε την τοπική διαχείριση ως την καλύτερη λύση, σήμερα είναι θειασότης της λύσης της κεντρικής διαχείρισης. Σήμερα λοιπόν πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Δεν είναι περιβαλλοντικό σκάνδαλο το ΣΔΙΤ. Δεν είναι με τις φαραωνικές μονάδες. Δεν είναι οικονομικό σκάνδαλο το ΣΔΙΤ. Αυτό έλεγαν τα δικά της κομματικά στελέχη, τα δικά της αυτοδιοικητικά στελέχη και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης μέχρι και πρόσφατα. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούν όλοι ότι οι πολίτες πλέον ενημερώνονται. Ενημερώνονται και υπάρχουν και πλέον αποτελέσματα ότι η διαχείριση των απορριμμάτων με το ΣΔΙΤ θα στοιχίσει 3 φορές επάνω, ενώ με την τοπική διαχείριση στοιχίζει περί τα 40, άντε με 50 ευρώ ολοκληρωμένα. Οφείλουν να μας δώσουν θέσεις για το υπόλοιπο και εμείς έστω και με δικά μας λεφτά θα υλοποιήσουμε και εκεί επένδυση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε εκβιαζόμενοι με κάποια πρόστιμα που έχουν έρθει στην περιφέρεια και δεν κοινοποιούνται στους Δήμους. Με κάποια πρόστιμα όμως που όλοι ξέρουν ότι θα επιστραφούν στην περιφέρεια και στο ίδιο το κράτος, γιατί αυτοί είχαν την ευθύνη της προσωρινής διαχείρισης και της αποκατάστασης των χωματερών τα προηγούμενα χρόνια. Ίσκυσαν τις αρμοδιότητες το κράτος και η περιφέρεια, η αιρετή περιφέρεια, περί τα 8 χρόνια από το 2009 που μας ζητήθηκε και την παραδώσαμε την αρμοδιότητα. Τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Οι εκβιασμοί δεν περνούν, ο κόσμος θα ενημερωθεί και μέσα στην κρίση κανείς πολίτης στην Πελοπόννησο δεν είναι διατεθειμένος να δώσει τριπλάσια κόστη για την διαχείριση των απορριμμάτων. Σήμερα όλοι κατανοούν και καταλαβαίνουν. Κύριε Δήμαρχε, δικαιώνεται και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τη θέση που πήρανε και την επιστολή που στείλανε και με την επερώτηση που κάνανε? Βεβαίως πιστεύω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και εγώ χαίρομαι και μπορώ να πω ότι προσυπογράφω τα κείμενα τα οποία κατέθεσαν, χαίρομαι γιατί ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, υπογράφει ένα κείμενο επερώτησης που ουσιαστικά υιοθετεί τις θέσεις που εκφράζουμε εμείς τα τελευταία 2 περίπου χρόνια. Υιοθετεί θέσεις που εμείς έχουμε επιχειρηματολογήσει όλο αυτό το διάστημα, ότι η τοπική διαχείριση θα οδηγήσει σε μικρότερο κόστος διαχείρισης και είναι μια εφικτή λύση. Ξέρετε, κάποιοι αναφέρουν ότι είναι μοναδική λύση κεντρικής μονάδας. Πόσα χρόνια, αύριο να κάνουμε τη σύμβαση, πόσα χρόνια θέλουν να υλοποιηθούν οι τοπικές μονάδες? Αυτό που προτείνουμε εμείς, αυτό που θα δείτε σε λίγο καιρό, έναν μετά τον άλλον Δήμο, αν του δοθεί δυνατότητα να υλοποιήσουν, θα είναι πολύ πιο σύντομα, πολύ πιο γρήγορα αυτές οι μονάδες θα στηθούν, πολύ πιο αποτελεσματικά και πολύ πιο οικονομικά. Εμείς χαιρόμαστε που ακόμα και ένας πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσυπογράφουν μία επερώτηση που δικαιώνει τις θέσεις που εκφράζουμε τα τελευταία 2 χρόνια εμείς οι Δήμαρχοι. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των ακτών του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου στην πανελλήνια περιβαλλοντική δράση Let's Do It Greece 2017, η οποία διοργανώθηκε φέτος για 6η συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική περιβαλλοντική δράση με την συμμετοχή χιλιάδων εθελοντών. Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις», χιλιάδες εθελοντές σε πολυάριθμα διαφορετικά σημεία της χώρας συντονίστηκαν και έδρασαν από κοινού με στόχο τον καθαρισμό και τον εξοραϊσμό της Ελλάδας, αλλά και την διάδοση του εθελοντισμού και της αγάπης για το φυσικό περιβάλλον. Είμαστε στην παραλία της Ποσειδονίας και κάνουμε έναν καθαρισμό. Ο Δήμος Κορινθίων, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων των οποίων κάνει, συμμετέχει σήμερα σε μια οργάνωση, το Let's Do It Greece, όπου σήμερα χιλιάδες εθελοντές σε όλη την Ελλάδα
έχουν προγραμματίσει και έχουν κάνει μια δράση. Ο στόχος είναι ο εθελοντισμός, η συνεργασία και μια καθαρότερη Ελλάδα, μια καθαρότερη πόλη. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, έχουμε λοιπόν στην πρόσκλησή μας, συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην όμορφη παραλία της Ποσειδονίας, όπου μαζί με το Σύλλογο Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου, έτσι, κάνουμε αυτή την πολύ ωραία δράση. Όπως βλέπετε εδώ έχει αρκετούς εθελοντές, κάνουμε έναν καθαρισμό και αρκετά σκουπίδια. Και κάνουμε έναν καθαρισμό. Έχουμε και τα μηχανήματα του Δήμου που μας βοηθάνε, παίρνουν τον κύριο Όγκο. Τώρα, ο Δήμος μας στη συνέχεια αυτό έχει και άλλες δράσεις. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε από τα εκπαιδευτήρια Τσόγλου ο καθαρισμός στα Καλάμια και έγινε και μια μικρή αισθητική αναβάθμιση βάφοντας κάποια σκαλιά για τα παιδιά και τους ευχαριστούμε. Σήμερα στην Ποσειδονία, σήμερα καθαρίζεται η παραλία της Αλμυρής και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τον τοπικό πρόεδρο και το τοπικό συμβούλιο της Αλμυρής. Στα Δερβενάκια, στο μνημείο του Κολοκοτρώνη, καθαρίζεται και αναβαθμίζεται εκεί το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Και στο Χιλιομόδι, με το Σώσετο, του Δασοπυροσβέστες και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο η Φλαμουριά, καθαρίζουμε το παλαιό μοναστήρι που σε λίγες μέρες την Παρασκευή του Πάσχα θα γιορτάσει. Θέλω λοιπόν να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς, όλους τους εθελοντές, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχε κανένα νόημα. Και το άλλο μήνυμα που πρέπει να βγει από τη σημερινή εκδήλωση είναι ότι πρέπει, κύριε Στεφανή, να προσπαθήσουμε στην πρόληψη. Να προσπαθήσουμε να μην ρυπαίνουμε, να προσπαθήσουμε όταν βγαίνουμε στις παραλίες να έχουμε μαζί μας. Υπάρχουν κάδοι παντού, υπάρχουν κάδοι. Και να σας πω και κάτι. Άμα δεν υπάρχει και κάπου κάτω, πρέπει να ψάξουμε να τον βρούμε τον κάδο από την εύκολη λύση να το πετάμε στα χωράφια. Να πάμε πιο πέρα. Σίγουρα υπάρχουν κάδοι. Και αν κάπου υπάρχει και αυτή η αστοχία, να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τακτοποιήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Θα είναι υποχρέωση του συλλόγου μας να βρίσκεται σήμερα εδώ, εφόσον διανύουμε και την εβδομάδα εθελοντικού καθαρισμού. Δεν γινόταν η ομάδα τουλάχιστον της Κορίνθου να μην είναι παρόν σε αυτή τη δράση σε συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων. Εδώ να τονίσουμε ότι ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Δράκος, ήταν αυτός που έκανε το πρώτο βήμα για να γίνει σήμερα αυτή η δράση εδώ στην παραλία Ποσειδονίας. Περιττό να σας πω ότι μόλις μου έκανε την πρόταση, αμέσως ο σύλλογός μου δέχτηκε και είμαστε, όπως βλέπετε και εσείς, παρόν. Έχει όντως πολύ σκουπίδι, όμως μην ξεχνάμε ότι αυτό το σκουπίδι δεν είναι δικά μας σκουπίδια, είναι σκουπίδια που έρχονται από απέναντες παραλίες ακτές. Είχαμε αυτή την εβδομάδα μας πέρασε αρκετούς βοριάδες με αποτέλεσμα να τα βγάλει όλα στην παραλία τη δικιά μας. Όμως, το να πετάξει ο μπροστινός μας ένα σκουπίδι δεν θα πρέπει να τον δείξουμε, θα πρέπει να σκύψουμε και να το μαζέψουμε. Αυτό πρέπει να περάσουμε ως μήνυμα στο λαό της Κορίνθου για να έχουμε μια καθαρή πόλη. Γιάννη, σε διέκοψα από μια δουλειά από εδώ που βοηθάς και εθελοντής και εσύ. Είμαι εθελοντής, ναι, και εγώ. Μαζευτήκαμε εδώ γιατί είναι. Έχουμε παρουσία στα πάντα όπου χρειάζεται εθελοντισμός, από φωτιές, από καθαριότητα, από τα πάντα και ειδικά ο σύλλογος μας εδώ της Κορίνθου. Μετέχουμε ενεργά στα πάντα όπου μας καλούν. Ήρθαμε να καθαρίσουμε την παραλία. Μια παραλία η οποία είναι από τις καλύτερες, στην Κορίνθο, αν όχι καλύτερη. Και λίγο παραμελημένη. Και πολύ παραμελημένη. Και ήρθαμε να την καθαρίσουμε. Είναι και ο Δήμος εδώ, μας βοηθάει με το GCB τέλος πάντων. Αλλά δεν πρέπει να σταθούμε μόνο εκεί. Χρειάζεται η παραλία, αν τη δείτε, έχει δύο κάδους. Μια τεράστια παραλία και έχει μόνο δύο κάδους. Καλό είναι ο Δήμος να φέρει να βάλει καμιά δεκαριά κάδους, ώστε επειδή. 10 κάδους, θα τσοκωθούν. Όχι μεγάλους, κάδους μικρούς. Μικρούς κάδους. Γιατί η παραλία αυτή το καλοκαίρι έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν θέλει έχει. Και μια διαμόρφωση. Θέλει και μια διαμόρφωση, ναι. Θέλει ορισμένα πράγματα. Και καλό είναι ο Δήμος. Τώρα, ο κοιτάξτε πώς είμαστε. Ως δημοτικός θα το κάνω πρώτα σε εγώ. Θα το κάνω, αλλά κοιτάξτε εδώ πόσοι εθελοντές είμαστε, ο καθένας με διαφορετική στολή. Ναι. Έχουμε ανάγκη τώρα από ρουχισμό και πρέπει να το κοιτάξει ο Δήμος να επιμεληθεί και γι' αυτό. Για τις στολές μας. Να είναι ομοιόμορφες σε όλα τα, τα μέλη. Όχι, στο δικό μας σύλλογο που δεν έχει άλλη συλλογή έχουν οι πιο πολλοί. Εκτός από το δικό μας, ας πούμε, που πλέον είμαστε άλλοι φοράνε άλλα. Αυτό, τίποτα άλλο. Και μακάρι ο εθελοντισμός να υπάρξει παντού, σε όλη τη χώρα μας και σε όλο το Δήμο μας και σε όλο το νομό. Πολλοί εθελοντές, μικροί και μεγάλοι, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Άργους Μυκηνών και του πρώτου συστήματος προσκόπων Άργους,
που σε συνεργασία με το ιδιωτικό κτέο Αργολίδας Οτοβιζιών διοργάνωσαν τη δράση Let's Do It Greece με σκοπό τον καθαρισμό των παραλίων Νέας Κίου και Τιμενίου του Δήμου Άργους την Κυριακή 2 Απριλίου το πρωί. Συμμετείχαν τα Δημοτικά Σχολεία του Άργους και Νέας Κίου, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ Κουτσοποδίου, το Λύκειο Ελληνίδων Άργους Παράρτημα Κουτσοποδίου και ο Ερυθρός Σταυρός του Περιφερειακού Τμήματος του Άργους. Πάμε πολύ γρήγορα, βολτάρουμε. Αυτοί που τρώνε το λούκι είναι ροφινή, ναι. Ναι, γι' αυτό τα έχουν όλα. Σήμερα λοιπόν στο Τιμένιο μαζευτήκαμε όλοι, όλοι οι φορείς, σύλλογοι, δημοτικά σχολεία για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε αυτή την ακτογραμμή του Δήμου Άργους Μυκηνών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ο κόσμος κατάλαβε ότι πρέπει να αξιάρουμε τον εθελοντισμό, να βγουν τα παιδιά έξω, να μάθουν αξίες, κοινωνικότητα, να μάθουν να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Όλοι εδώ πέρα είμαστε μια μεγάλη παρέα και ευελπιστούμε τουλάχιστον φέτος να σπάσουμε το ρεκόρ του Let's Do It in Greece, τις δράσεις αυτές που πανελλαδικά αυτή τη στιγμή καθαρίζει όλη την Ελλάδα σε πάνω από 500 σημεία και πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 200.000 κόσμους ή και μπορεί και περισσότερο. Ευχαριστούμε όλους τα σχολεία που συμμετείχαν, όλους τους φορείς, το Δήμο Άργους Μυκηνών για την αρρωγή του, το ιδιωτικό κτέο Αργολίδας που μας βοήθησε οικονομικά και όσον αφορά τα εργαλεία καθαρισμού που χρειαζόμαστε και το πρώτο σύστημα βροσκόπων που ουσιαστικά αυτοί είναι και οι πρωτομαχητές, οι πρεσβευτές του εθελοντισμού. Την ανάγκη να εφαρμόσει ο Δήμος Κορινθίων τον νόμο και να επαναπροσλάβει τους απολυθέντες συμβασιούχους διατύπωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση έδωσε την δυνατότητα στους Δήμους να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους, ενώ διατύπωσε τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το ελεγκτικό συνέδριο. Η θέση μας ήταν συλλογική και μέσα από την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας. Θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, δηλαδή ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση νομοθετεί και μάλιστα δίνει και τη δυνατότητα στους Δήμους να καλύψουν το έξοδο αυτό, όχι από τα ανταποδοτικά πλέον, αλλά από τις γενικές δαπάνες, θα έπρεπε να το εφαρμόσει και ο Δήμος Κορινθίων, όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι ανά την Ελλάδα.
Και σε κάθε περίπτωση τα δικαστήρια μπορούν να αποφασίσουν αυτό το οποίο προκύπτει μέσα από τη δικαιοσύνη και μέσα από τα στοιχεία της υπόθεσης, αλλά είναι άλλο το δικαστικό κομμάτι και άλλο το πολιτικό κομμάτι. Επομένως, εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους πρέπει να εφαρμοστεί και τα δικαστήρια θα κάνουν τη δουλειά τους και θα κρίνουν αυτό που πρέπει να κρίνουν. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να ταυτίζονται αυτά τα δύο. Είναι άλλο η υποχρέωση που προκύπτει για ένα Δήμο ο οποίος συνεργάζεται και ο οποίος εντάσσεται μέσα σε μια πολιτεία και διαφορετικό το τι θα κάνει η δικαιοσύνη, το οποίο νομίζω ότι έρχεται μετά. Ναι, αλλά τότε στο ερώτημα των Δήμων, στο ηλεκτρικό συνέδριο, το ηλεκτρικό συνέδριο απαντά αρνητικά. Κοιτάξτε, αυτό όπως είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο στους 321, αν δεν κάνω λάθος, Δήμους πανελλαδικά, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα και προχώρησε κανονικά. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Δήμοι οφείλουν, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν και με βάση το τι γινόταν και μέχρι τώρα, ότι σε κάθε περίπτωση έγινε και μια προσπάθεια με την τροπολογία να απελευθερώσουμε το Δήμο από αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν με τα ανταποδοτικά, θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις και από εκεί και πέρα οι εισηγήσεις του ηλεκτρικού συνεδρίου ή οι αποφάσεις των δικαστηρίων, επαναλαμβάνω ότι έπονται και ότι θα πρέπει πρώτα να κοιτάζουμε να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις και την νομοθεσία μιας πολιτείας της οποίας είμαστε μέρος και από την οποία παίρνουμε και πράγματα. Έχουμε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων και έχουμε καταφέρει και πολλά έργα και πολλές δαπάνες και πολλές δυνατότητες τις οποίες έχουμε εκμεταλλευτεί. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε και υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο δυνατότητες, έχουμε και υποχρεώσεις. Επομένως, σε αυτή τη λογική και για να συνεχίσουμε και αυτή την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, θα πρέπει νομίζω να συμμορφώνεται και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε αυτήν την κατεύθυνση για να λύσει και το πρόβλημα των συμβασιούχων, οι οποίοι είναι σε ομοιρία όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι, αλλά και το δημόσιο συμφέρον της καθαριότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους δημότες. Μήπως θα πρέπει όμως να έρθει κάποια οδηγία από τον προϊστάμενο Υπουργό του Εκτικού Συνεδρίου για να δοθεί οδηγία να υπογράφουν τα εντάλματα? Νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία, ο κ. Κουρλέτης, έχει ήδη επιληφθεί του θέματος αυτού και προσωπικά ο ίδιος απέναντι στο Δήμο Κορινθίων με τον οποίο είναι σε μια συνεννόηση, αλλά και απέναντι στις αρμόδιες αρχές. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να λυθεί το επόμενο διάστημα και θα λυθεί και νομίζω ότι η άκαμπτη στάση του Δήμου θα πρέπει να αρθεί και να προχωρήσουμε κανονικά στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το σημερινό μας δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ.